Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Με δημόσιο κατηγορό των Μύρωνα, 300 δικαστές που επελέγησαν με κριτήριο την ευγενή τους καταγωγή, δίκασαν αφού πρώτα ορκίστηκαν πάνω στο βωμό με τα Ιερά Σφάγια. Αφού καταδικάστηκε η Ιεροσιλία, τα οστά των ενόχων ξεθάφτηκαν και το γένο του καταδικάστηκε σε ισόβια εξωρία. Κατόπιν τούτων, ο Επιμενίδη, ο κριτικό, προέβη σε θρησκευτικό καθαρμό τη πόλεω. Μετά από αυτά, οι προύχοντε και ο λαό ήρθαν σε ρήξη που κράτησε πολύ καιρό. Διότι το πολίτευμά του ήταν κατά πάντα ολιγαρχικό. Και μάλιστα οι φτωχοί μαζί με τι γυναίκε του και τα παιδιά του ήταν δούλοι των πλουσίων και ονομάζονταν πελάτε και εκτίμωροι. Καθότι σύμφωνα με αυτόν τον όρο μισθωτή εργασία, να καταβάλουν δηλαδή το ένα έκτο των εισοδημάτων στον ιδιοκτήτη, καλλιεργούσαν του αγρού των πλουσίων. Όλα τα κτήματα ανήκαν σε λίγου. Και αν οι φτωχοί δεν πλήρωναν το μίστομα, περιέρχονταν και οι ίδιοι και τα παιδιά του σε κατάσταση δουλεία. Και μέχρι την εποχή του Σόλωνα, όλοι, όσοι έπαιρναν δάνεια, υποθήκευαν τα σώματά του. Αυτό, ο Σόλωνα, έγινε ο πρώτο προστάτη του λαού. Η σκληρότερη και πικρότερη πλευρά του πολιτεύματο ήταν για του ανθρώπου του λαού η κατάσταση τη δουλεία. Βεβαίω, οι άνθρωποι του λαού ήταν δυσαρεστημένοι και για άλλα πράγματα, επειδή δηλαδή. Με ένα λόγο δεν είχαν συμμετοχή σε καμιά μορφή εξουσία. Η οργάνωση του αρχαίου πολιτεύματο πριν από τον δράκοντα ήταν η εξή. Τα αξιώματα παραχωρούνταν με κριτήρια αριστοκρατικά και πλουτοκρατικά. Αρχικά ασκούσαν την εξουσία ισόβια και αργότερα για μία δεκαετία. Τα σημαντικότερα και παλαιότερα αξιώματα ήταν του βασιλιά, του πολεμάρχου και του επώνυμου άρχοντα. Από αυτά το αρχαιότερο ήταν το αξίωμα του βασιλιά, επειδή ήταν πατροπαράδοτο. Ύστερα προσθέθηκε το αξίωμα του πολεμάρχου, επειδή μερικοί από τους βασιλιάδες αποδείχθηκαν μαλθακοί στα πολεμικά. Γι' αυτό έστειλαν οι Αθηναίοι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη και κάλεσαν τον Ίωνα. Τελευταίο προσθέθηκε το αξίωμα του επώνυμου άρχοντα. Κατά τη γνώμη των περισσότερων, το αξίωμα αυτό θεσμοθετήθηκε επιμέδοντο. Ενώ κατά τη γνώμη άλλων, αυτό θεσμοθετήθηκε επί ακάστου. Και προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι εννέα άρχοντε ορκίζονται ότι θα τηρήσουν τι ένορκε υποχρεώσει του, όπω ακριβώ εννοείται τι στήρισαν επί ακάστου. Διότι κατά τη γνώμη του, επί των ημερών του ακάστου, οι απόγονοι του βασιλιά Κόδρου παρετήθηκαν από το δικαίωμα του βασιλικού αξιώματο με αντάλλαγμα τα προνόμια που παραχωρήθηκαν στο αξίωμα του άρχοντα. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, δεν συνεπάγεται καμία σημαντική χρονική διαφορά. Ότι το αξίωμα του άρχοντα θεσπίστηκε τελευταίο από τα εν λόγω αξιώματα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο άρχοντας δεν ασκεί καμία από τις πατροπαράδοτες εξουσίες όπως ο βασιλιάς και ο πολέμαρχος, αλλά μόνον εκείνες που προσετέθησαν αργότερα. Γι' αυτό και το αξίωμα αυτό έγινε σπουδαίο μόνο πρόσφατα με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του. Οι θεσμοθέτε άρχισαν να εκλέγονται πολλά χρόνια αργότερα, όταν είχε επικρατήσει να εκλέγονται οι άρχοντε κάθε χρόνο, με σκοπό να καταγράφουν του νόμου και να του διαφυλάτουν, για να δικάζονται σύμφωνα με αυτού οι αντίδικοι. Γι' αυτό είναι το μόνο αξίωμα, το αξίωμα του άρχοντα, που δεν διαρκούσε περισσότερο από ένα έτο. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά αρχαιότητα των εξουσιών. Οι εννέα άρχοντε δεν είχαν την έδρα του όλοι μαζί στο ίδιο μέρο, αλλά ο βασιλιά είχε ω έδρα αυτό που σήμερα ονομάζεται Βουκολείο, κοντά στο Πρετανίο. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το γεγονό ότι ακόμα και σήμερα εκεί γίνεται η γαμήλια τελετή και ο γάμο τη γυναίκα του βασιλιά με τον Διόνυσο. Ο Άρχοντα είχε ω έδρα του το Πρετανείο και ο Πολέμαρχο το Επίλικιο, το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν Πολεμαρχείο. Όταν όμω ο ἐπίλικος ω Πολέμαρχο το και του προσέδωσε καινούργια διαρρύθμιση, ονομάστηκε Επίλυκειο. Οι θεσμοθέτε τέλο είχαν έδρα το Θεσμοθετείο. Την εποχή όμω του Σόλωνα, όλοι οι άρχοντε συγκεντρώθηκαν στο θεσμοθετείο. Εκεί είχαν τότε την εξουσία να δικάζουν τελεσίδικα και να μην διενεργούν μόνο την προανάκριση όπω σήμερα. Όσον αφορά λοιπόν τα σχετικά με τι εξουσίε, έτσι είχαν τα πράγματα. Η Βουλή των Αρεοπαγητών αφενό είχε ω έργο τη την τήρηση των νόμων και αφετέρου είχε την ευθύνη για τι περισσότερε και σημαντικότερε υποθέσει τη πολιτεία. Επιβάλλουσα τελεσίδικα, σωματικέ ποινέ και χρηματικά πρόστιμα σε όλου του παρεκτρεπόμενου. Η εκλογή των αρχόντων από του οποίου προέρχονταν αυτοδικαίω οι αραιοπαγήτε γινόταν με τεκμήριο την ευγενή καταγωγή και τον πλούτο. Γι' αυτόν τον λόγο, το αξίωμα αυτό είναι το μόνο που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα ισόβιο. Αυτό λοιπόν ήταν το πλαίσιο του πρώτου πολιτεύματο. Μετά από αυτά, και αφού πέρασαν λίγα χρόνια, όταν άρχοντα ήταν ο Αρίστεχμο, ο Δράκοντα θέσπισε του νόμου του. Το σύστημα αυτή τη νομοθεσία προέβλεπε τα εξή. Πολιτικά δικαιώματα είχαν δοθεί σε αυτού που διέθεταν με δικέ του δαπάνε όπλα. Αυτοί εξέλεγαν του εννέα άρχοντε και του ταμείε μεταξύ εκείνων που κατήχαν περιουσία που είχε αξία όχι μικρότερη από δέκα μνές και δεν ήταν υποθηκευμένοι. Ενώ του ἄρχοντες για τα άλλα, τα μικρότερα αξιώματα, του εξέλεγαν μεταξύ εκείνων που μπορούσαν να διαθέτουν όπλα με δικέ του δαπάνες. Του στρατηγού και του υπάρχου, του εξέλεγαν μεταξύ εκείνων που είχαν να παρουσιάσουν περιουσία αξία όχι μικρότερη των 100 μνών και όχι υποθηκευμένη, καθώ επίση και παιδιά νόμιμα από νόμιμη σύζυγο και μεγαλύτερα των 10 ετών. Οι άρχοντε αυτοί, οι νέοι, μέχρι να λογοδοτήσουν, έπρεπε να διατελούν υπό την εγγύηση των Μπριτάνεων, των στρατηγών και των υπάρχων του προηγούμενου έτου και να λαμβάνουν τέσσερι εγγυητέ από την ίδια φορολογική τάξη με εκείνη των στρατηγών και υπάρχων. Οι βουλοί αποτελούνταν από 400 και έναν βουλευτέ, οι οποίοι αναδεικνύονταν στο αξίωμά του διακλήρου μεταξύ εκείνων που είχαν πολιτικά δικαιώματα. Και αυτό το αξίωμα και τα άλλα τα ελάμβαναν διακλήρου όσοι είχαν συμπληρώσει το τριακοστό ο έτο τη ηλικία του. Κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει ένα αξίωμα δύο φορέ πριν περάσουν όλοι από το αξίωμα αυτό. Τότε η κλήρωση ξανάρχιζε από την αρχή. Αν κάποιο βουλευτή απουσίαζε από μια συνεδρία τη Βουλή ή τη Εκκλησία του Δήμου, πλήρωνε πρόστιμο. Ο Πεντακοσιομέδημνος τρεις δραχμές. Ο Ιππέας δύο και ο Ζευγίτης μία. Η βουλή του Αριού Πάγου ήταν ο φύλακας των νόμων και επιτηρούσε τους άρχοντες για να διοικούν σύμφωνα με τους νόμους. Κάθε πολίτη που νόμιζε ότι αδικείται είχε το δικαίωμα να προβαίνει σε καταγγελία ενώπιον του Αριού Πάγου παρουσιάζοντας τον νόμο κατά παράβαση του οποίου αδικείται. Παρ' όλα αυτά τα δάνεια εξακολουθούσαν να δίδονται με υποθήκευση των σωμάτων, όπως η διελέκθη, και η γη ήταν στα χέρια των ολίγων. Επειδή λοιπόν τέτοια ήταν η οργάνωση της πολιτείας και η πολλοί ήταν δούλη των ολίγων, ο λαός επαναστάτησε εναντίον της άρχουσας τάξης. Και επειδή η εξέγερση ήταν βίαιη και η αντιπαράθεση των δύο παρατάξεων κρατούσε πολύ, εξέλεξαν από κοινού συμφιλειωτή και άρχοντα τον Σόλωνα και εμπιστεύτηκαν τη διακυβέρνηση τη πολιτεία σε αυτόν, ο οποίο είχε ήδη συνθέσει την ελεγγύα που αρχίζει ω εξή: Το ξέρω και και για την καρδιά μου, καθώ βλέπω την η Ιωνία να καταστρέφεται. Σε αυτή την ελεγγύα μάχεται και υπέρ και εναντίον των δύο παρατάξεων και συζητεί τα αμφισβητούμενα ζητήματα και κατόπιν τις προτρέπει και τις δύο παρατάξεις να σταματήσουν τη διαμάχη τους εκείνη. Ο Σόλωνας ως προς την καταγωγή και την υπόλοιψη ανήκε στην αριστοκρατική τάξη. Ενώ ω προς την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση ανήκε στη μέσαία τάξη, όπως και από μαρτυρίες άλλων προκύπτει και ο ίδιος ομολογεί στους ακόλουθους στίχους με τους οποίους προτρέπει του πλουσίου να μην είναι πλεονέκτες. Και εσείς καταπραίνετε μέσα στο στήθος την ορμητική καρδιά. Εσεί, που από τα πολλά αγαθά φτάσατε στον κορεσμό, μετριάστε τι υπερφύαλε σκέψει, γιατί ούτε εμεί θα υποκύψουμε, ούτε εσεί θα τα πετύχετε όλα. Και γενικά ο όλων αποδίδει πάντοτε την ευθύνη τη εξέγερση στου πλουσίου. Γι' αυτό και λέει στην αρχή τη Ελεγία ότι φοβάται και την φυλαργυρία και την αλαζονία, επειδή κατά τη γνώμη του εξαιτία του έχει δημιουργηθεί αυτή η έχθρα. Όταν λοιπόν ο Σόλων ανέλαβε την εξουσία, έδωσε στο λαό την ελευθερία του και για το παρόν και για το μέλλον, απαγορεύοντα τα δάνεια με εγγύηση το σώμα. Θέσπισε νόμου και κατήργησε τα χρέη ιδιωτικά και δημόσια. Την κατάργηση αυτή την ονομάζουν συσάχθεια, διότι οι νόμοι αποτείναξαν το βάρο των χρεών. Για τα μέτρα αυτά, μερικοί προσπαθούν να τον συκοφαντήσουν. Διότι συνέβη, ενώ ετοιμαζόταν ο Σόλων να εφαρμόσει τη συσάχθεια, να την προεξαγγείλει σε μερικού αριστοκράτε και έπειτα, όπω τουλάχιστον υποστηρίζουν οι δημοκρατικοί, έπεσε θύμα τεχνάσματο των φίλων του ενώ, όπω υποστηρίζουν αυτοί που θέλουν να τον κακολογήσουν, λένε ότι και ο ίδιο συμμετείχε σε αυτό, το τέχνασμα. Αφού δηλαδή αυτοί οι φίλοι του δανείστηκαν χρήματα, αγόρασαν συνεταιρικά μεγάλε εκτάσει και όταν μετά από λίγο καταργήθηκαν τα χρέη, βρέθηκαν πλούσιοι. Από αυτού λένε προήλθαν εκείνοι που αργότερα ονομάστηκαν παλαιόπλουτοι. Εν τούτη η εκδοχή των δημοκρατικών φαίνεται πιο αξιόπιστη. Διότι δεν είναι εύλογο αυτό που σε όλα τα άλλα υπήρξε τόσο εγκρατή και ακομάτιστο, ώστε ενώ μπορούσε να γίνει τύρανο τη πόλεω των Αθηνών, προσελκύοντα προ το μέρο του τη μία από τι δύο παρατάξει, να γίνει μισητό και στι δύο και να προτιμήσει το καλό και τη σωτηρία τη πολιτεία παρά το ατομικό του συμφέρον, εντούτοι σε τόσο μικρά και προφανή πράγματα να κλειδώσει τον εαυτό του. Ότι αυτό ο Σόλωνα είχε αυτή τη δύναμη να γίνει τύρανο και η νοσηρή κατάσταση των πραγμάτων το φανερώνει και ο ίδιο τον μνημονεύει συχνά στα ποίηματά του και όλοι οι άλλοι συγγραφεί συμφωνούν μαζί του. Αυτή λοιπόν την κατηγορία πρέπει κανεί να την θεωρήσει ψευδή. Ο Σόλον εισήγαγε νέο πολίτευμα και θέσπισε νέου νόμου. Και έτσι οι Αθηναίοι έπαυσαν να χρησιμοποιούν του νόμου του Δράκοντο εκτό από εκείνου που αναφέρονταν σε φόνο. Και αφού ανέγραψαν του νόμου πάνω σε ξύλινε πινακίδε. Τι έστησαν στη Στοά του Βασιλέω και ορκίστηκαν όλοι ότι θα του στηρίσουν. Οι εννέα άρχοντε, όταν ορκίζονταν πλησίων του ιερού βράχου, βεβαίωναν ότι θα στήσουν χρυσό αδριάντα, αν παραβούν κάποιο νόμο. Από τότε και μέχρι σήμερα, ακόμα ορκίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Σόλωνα θέσπισε του νόμου για 100 χρόνια και οργάνωσε την πολιτεία ω εξή: Διέρεσε του πολίτε με βάση την περιουσία σε τέσσερι φορολογικέ τάξει. Τέτοια ακριβώ ήταν και η που είχε προηγηθεί πεντακοσιομέδυμνοι, υπή, ζευγίτε και θήτε. Τα σημαντικά αξιώματα των εννέα αρχόντων, των ταμιών, των πολιτών, των ένδεκα αρχόντων και των κολακρετών όρισε να ασκούνται από του πεντακοσιομέδυμνου, του υπή και του ζευγίτε, δίνοντα σε κάθε τάξη τα αξιώματα που αντιστοιχούσαν στο ύψο τη περιουσία τη. Στους θήτες έδωσε μόνον το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκκλησία του Δήμου και να γίνονται δικαστές. Στους 500 μέδιμνους ανήκε δικαιωματικά όποιος συγκέντρωνε από τα κτήματά του προϊόντα ξερά και υγρά μαζί 500 μέτρων. Στους υπείς ανήκει δικαιωματικά όποιος είχε παραγωγή 300 μέτρων και καθώς μερικοί λένε στην τάξη των υπέων ανήκαν όσοι μπορούσαν να συντηρήσουν ένα άλογο. Και φέρνουν ως απόδειξη του ισχυρισμού τους αφενός το όνομα της φορολογικής τάξης το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Και αφετέρου τα αφιερώματα των προγόνων. Έτσι, υπάρχει στην Ακρόπολη αφιερωμένο αδριάντα του διφύλου που φέρει την εξή επιγραφή. Αυτόν τον αδριάντα αφιέρωσε στου Θεού ο Ανθεμίωνα, γιο του διφύλου, επειδή μετατάχθηκε από την τάξη των θητών στην τάξη των υπέων. Και δίπλα στην επιγραφή υπάρχει η παράσταση ενό αλόγου που μαρτυρεί ότι τούτο, η παράσταση του αλόγου, υποδηλώνει την τάξη των υπέων. Εν τούτη, φαίνεται πιο εύλογο να καθορίστηκε η τάξη αυτή με βάση το εισόδημα, όπω ακριβώ και η τάξη των 500 μεδίμνων. Στην τάξη των ζευγητών ανήκαν δικαιωματικά όσοι συγκέντρωναν συνολικά 200 μέτρα από ξερά και υγρά προϊόντα. Οι υπόλοιποι ήταν θήτε και δεν είχαν δικαίωμα να κατέχουν κανένα αξίωμα. Γι' αυτό ακόμα και σήμερα, όταν αυτό που πρόκειται να λάβει μέρο στην κλήρωση για κάποιο αξίωμα ερωτηθεί σε ποια φορολογική τάξη ανήκει, σε καμία περίπτωση δεν θα πει ότι ανήκει στην τάξη των θητών. Σύμφωνα με την νομοθεσία του Σόλωνα, οι άρχοντες έπρεπε να αναδεικνύονται με κλήρωση από κατάλογο προεκλεγμένων, του οποίου θα επέλεγε κάθε φιλή. Κάθε φιλή πρότεινε 10 υποψηφίου για το αξίωμα των 9 αρχώντων και να επιλέξουν κάποιου από αυτού με κλήρωση. Γι' αυτό ακόμη και σήμερα διατηρείται η συνήθεια να επιλέγει με κλήρωση κάθε φιλή 10 υποψηφίου και στη συνέχεια να γίνεται μεταξύ αυτών η τελική κλήρωση με κουκιά. Απόδειξη του γεγονότος ότι ο Σόλων εισήγαγε την διακλήρου ανάδειξη των αρχόντων με βάση την φορολογική τάξη αποτελεί ο νόμος περί των ταμείων, τον οποίο συνεχίζουν να εφαρμόζουν ακόμα και σήμερα και ο οποίος υπαγορεύει οι ταμίες να αναδεικνύονται στο αξίωμά τους με κλήρωση από την τάξη των 500 μεδίμνων. Αυτοί λοιπόν υπήρξαν οι νόμοι του Σόλωνα σχετικά με τους εννέα άρχοντες. Στα παλαιά χρόνια, η Βουλή του Αρίου Πάγου, αφού καλούσε του υποψηφίου ενώπιόν τη και αφού του αξιολογούσε ω ανεξάρτητη αρχή, διόριζε για ένα χρόνο τον κατάλληλο για κάθε αξίωμα. Υπήρχαν στα χρόνια του Σόλωνα, όπω και προηγουμένω, τέσσερι φυλέ και τέσσερι βασιλεί των φυλών. Κάθε φυλή ήταν διαιρεμένη σε τρει τριτίε και σε δώδεκα ναυκραρίε. Για κάθε ναυκραρία υπήρχε επικεφαλή ένα ναύκραρο, υπεύθυνο για τι εισφορέ και τι δαπάνε. Γι' αυτό και στου νόμου του Σόλωνα, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται πλέον, αναφέρεται συχνά οι ναυκραροί οφείλουν να εισπράττουν του φόρου και να δαπανούν από τα χρήματα του Ταμείου τη Ναυκραρία. Ο Σόλων θέσπισε βουλή από 400 μέλη, δηλαδή 100 από κάθε φυλή, ενώ τη βουλή των αρεοπαγητών την κατέστησε υπεύθυνη για την τήρηση των νόμων και έτσι παρέμεινε θεματοφύλακα του πολιτεύματο. Ο Άριο Πάγο επόπτευε τι περισσότερε και σημαντικότερε υποθέσει τη πολιτεία και είχε απόλυτη εξουσία να τιμωρεί του παραβάτε του νόμου με πρόστιμα και σωματικέ ποινέ. Τα πρόστιμα τα κατέθεσε στο δημόσιο ταμείο χωρί να καταγράφει την αιτία τη επιβολή του προστίμου. Ο Άριο Πάγο δίκαζε επίση όσου συνωμοτούσαν για την ανατροπή τη δημοκρατία μετά από νόμο του Σόλωνα περί καταγγελία κατά συνωμοτών. Βλέποντα ο Σόλων ότι η πολιτεία συχνά υπέφερε από εσωτερικέ αναταραχέ, και ότι μερικοί πολίτε από αδιαφορία άφηναν τα πράγματα στην τύχη του, εισήγαγε για την αντιμετώπιση του ειδικό νόμο. Όποιο, όταν η πόλη παράσσεται από εσωτερικέ συγκρούσει, δεν πάρει τα όπλα και δεν ταχθεί με τη μία ή την άλλη παράταξη, θα χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν θα συμμετέχει στη δημόσια ζωή. Έτσι είχαν λοιπόν τα πράγματα σχετικά με τα αξιώματα. Φαίνεται ότι τα εξή τρία στοιχεία του πολιτεύματο του Σόλωνα είναι τα πιο δημοκρατικά. Το πρώτο και σπουδαιότερο, η απαγόρευση δανεισμού με υποθήκευση του σώματο. Δεύτερον, το να έχει ο καθένα το δικαίωμα να υπερασπίζεται δικαστικά αυτού που αδικούνται και να λαμβάνει υπέρ αυτών εκδίκηση. Και τρίτον, το οποίο λένε ότι έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη στο λαό, το δικαίωμα έφεση ενώπιον του δικαστηρίου τη ηλιαία. Διότι όταν ο λαό έχει το πάνω χέρι στι ψηφοφορίε, γίνεται κυρίαρχο και τη πολιτεία, Επιπλέον, επειδή οι νόμοι δεν είχαν συνταχθεί με απλότητα και σαφήνεια, αλλά με τον τρόπο που είχε συνταχθεί ο νόμο περί κληρονομιών και θυγατέρων κληρονόμων, ήταν αναπόφευκτο να δημιουργούνται πολλέ αμφισβητήσει και να αποφασίζει για όλε αυτέ τι υποθέσει, δημόσιε και ιδιωτικέ, το δικαστήριο. Πιστεύουν λοιπόν μερικοί ότι ο Σόλωνα επίτηδε συνέταξε του νόμου κατά τρόπο να σαφεί, για να αποφασίζει τελεσίδικα ο λαό. Αυτό δεν φαίνεται εύλογο. Αλλά η αιτία ήταν μάλλον η αδυναμία του να διατυπώσει με έναν γενικό κανόνα, έτσι ώστε να ισχύει για όλε τι περιπτώσει, την άριστη ρύθμιση. Διότι δεν είναι σωστό να εκφέρουμε κρίσει για τι προθέσει του με βάση τα παρόντα δεδομένα, αλλά με βάση και τι υπόλοιπε ρυθμίσει του πολιτεύματό του. Άρα με βάση τι ρυθμίσει του πολιτεύματο στο σύνολό του. Αυτά λοιπόν φαίνεται ότι πρέπει να θεωρήσουμε ω δημοκρατικά στοιχεία τη νομοθεσία του Σόλονα, ήτι. Πρώτον, την κατάργηση των χρεών πριν από την νομοθεσία και μετά από αυτά, μετά την νομοθεσία και την κατάργηση των χρεών. Δεύτερον, την αύξηση των μέτρων, των σταθμών και του νομίσματο. Επί των ημερών του, τα μέτρα έγιναν μεγαλύτερα από εκείνα του Φίδωνα. Και η μνά, που προηγουμένω είχε βάρο 70 δραχμών, τώρα έφτασε τις 100. Ο παλιό τύπο νομίσματο ήταν το δίδραχμο. Εισήγαγε επίση και μέτρα βάρου τα οποία αντιστοιχούσαν στο νόμισμα. 63 αντί 60 μνές ισοδυναμούσαν με ένα τάλαντο και οι τρεις επιπλέον μνές κατανεμήθηκαν στον στατήρα και στα άλλα σταθμά. Αφού διαρρύθμισε το πολίτευμα με τον τρόπο που ελέγχθη, επειδή πήγαιναν και τον ενοχλούσαν τόσο με τις επικρίσεις τους, όσο και με τις διευκρινιστικές εξηγήσεις που του ζητούσαν σχετικά με τους νόμους του, και επειδή δεν ήθελε ούτε να αλλάξει τους νόμους του, ούτε να γίνει μισητός με την παρουσία του, αναχώρησε για την Αίγυπτο, και για λόγους εμπορικούς και για να την γνωρίσει, δηλώνοντα ότι δεν θα επιστρέψει πριν περάσουν δέκα χρόνια. Διότι δεν θεωρούσε σωστό να παραμείνει στην Αθήνα και να ερμηνεύει τους νόμους, αλλά ο καθένας όφιλε να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία. Αλλά εκτός τούτου, να γίνουν εχθροί του πολλοί από του ευγενεί πλουσίου λόγω τη κατάργηση των χρεών και να αλλάξουν απέναντί του στάση και οι δύο παρατάξει επειδή η νέα κατάσταση δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους, διότι ο λαός πίστευε ότι ο Σόλων θα έκανε γενικό αναδασμό της γης, ενώ οι ευγενείς πλούσιοι πίστευαν ότι θα επανέφερε την ίδια κατάσταση πραγμάτων ή ότι θα επέφερε μόνο μικρές τροποποίησεις. Όμως ο Σόλων εναντιώθηκε και στις δύο παρατάξεις και ενώ μπορούσε να γίνει τύρανο συμμαχώντας με όποια παράταξη ήθελε, προτίμησε να γίνει μισητό και στις δύο, σώζοντας έτσι την πατρίδα του και παρέχοντας άριστη νομοθεσία. Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης